Ωραία, κοιτάξτε. Αυτό είναι στο σπίτι του, στη βεράντα. Έχει ωραία θέα. Και έχει και πολλές λιμονιές. Ναι. Για να το λέτε κι εσύ. Για να σας δίνω λεπτομέρειες. Κατάλαβα, Σοφία μου. Τι να κάνω. Σκέφτομαι πόσο δυστυχία. Μια πάρα πολύ ωραία βεράντα από μια πολύ ωραία βίλα. Και έρχονται κάποιοι κακοθελητές. Όχι, καλέ, δεν είναι βίλα. Όχι. 200 τετραγωνικά είναι το σπίτι. Ναι, εντάξει, αλλά έρχονται κάποιοι κακοθελητές και λέει πώς γίνεται να χρωστάει 11 εκατομμύρια στο δημόσιο, στην εφορία και να έχει όλα αυτά και να μην πληρώνει. Ποιος χρωστάει. Εγώ δεν το λέω, οι κακοθελητές το λένε. Να τα βάλω εγώ με τους κακοθελητές για ποιο λόγο. Δεν το λένε, είναι ψέματα. Πόσα, 11. 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια. Χρωστάει. Ναι, στην εφορία, ο μπαμπάς. Ο οποίος ο μπαμπάς το πήρε. Μα ο μπαμπάς, ήδη ο Κασελάκης ήταν 3 ετών και ο μπαμπάς είχε αυτό το εξοχικό στην Κρήτη. Λέω λοιπόν αυτό το εξοχικό. Ναι. Το οποίο είναι αρχοντικό. Δεν μπορεί κάποιος να έχει τα αρχοντικά του και να χρωστάει στο δημόσιο 11 εκατομμύρια και να το ψάχνουν. Αυτά λέω, ρε Σοφία. Το ψάχνουν κιόλα. Βέβαια, δεν το διάβασα. Μη μου λέτε τώρα τέτοια. Ο Καραμποκύρης, ο γιος, ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής και να πει πάρτε 10 εκατομμύρια και μην ευτελίζετε τον πατέρα μου. Το είπε. Όχι, δεν το είπε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Γεια σου Γιώργο Λιάγκα. Αχ, αδικείται τώρα το Γιώργο Λιάγκα. Γιατί και σου λέει... Λέω, γεια σου, θα μου κάνεις εσύ κουμάντο. Τώρα θα αδικείται. Πω γεια σου σε ένα παιδί που ξεκίνησε. Γιατί είναι ένας δημοσιογράφος που κάνει επιτυχίες. Ξέρω πολύ καλά από μέσα και από έξω. Παιδάκι ήταν ακόμα. Μισό λεπτό. Παιδί, μην τα μπερδεύετε. Ωρό. Μην λέτε από μέσα και απ' έξω. Θα βγει ο Άρης Πιλιοτόπουλος να μου πει τίποτα για το ενεργό. Από μέσα, άνεση, απ' έξω εμφάνιση. Πού το πάνε. Α, για το σύνθημα αυτό από το διαφημιστικό. Α, να το προσδιορίζετε. Στι μέρε μα είναι όλα πολύπλοκα. Μπράβο, Γιώργο. Και του εύχομαι σύντομα, πολύ σύντομα, να ξεπεράσει τον Γιώργο τον Αφιά. Γιατί κάποιοι έχουν κάποια αποθυμένα. Γιατί αυτός τώρα έτσι και όχι εγώ, το κάτω-κάτω αυτιάς είναι κοντός, εγώ με 2 μέτρα, δημιουργούνται στους ανθρώπους έτσι κάποιες υπερβάσεις. Συγγνώμη, λοιπόν, είναι θέμα υποψηφιότητας. Να ξεκινάει τώρα με την φιλία με τον Κασελάκη, να ξαναμπεί στην πολιτική γιατί την πρώτη φορά που έκανε την απόπειρα στη Λάρισα. Είχε φάει φούμο, τώρα λοιπόν είμαι σίγουρος ότι βοηθούντος και του... Αντένα και όλα αυτά, τον περιμένει ωραία τύχη, ωραία προοπτική. Τον βλέπω εις το κοινοβούλιο. Μισό λεπτό τώρα. Με το Κασελάκη. Με το Κασελάκη, με ποιον. Γιατί εχθές το βράδυ, ενώ έδινε συνέντευξη στο ωραία. Κύριο. Ωραία, κοίταξε εδώ που τα λέμε, κάτσε Σοφία. Τι είναι το λέτε. Γινόμαστε εμπαθείς και κακοί. Για πείτε, για εξηγήστε. Είναι ωραίο κουαρτέτο. 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 Ποιο. Ποιο καλά. Κασελάκη. Τάιλερ. Άρης Πιλιοτόπουλος. Και Λιάκ. Είναι ένα δυνατό κουαρτέτο. Επικοινωνιακοί όλοι. Ποιος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το κουαρτέτο. Ποιος. Συμφωνώ. Ποιος. Ο Μπρατάκος αυτός. Όχι. Το κουαρτέτο είναι δυνατό. Δυνατό. Ναι. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, για φαντάζομαι τα πράγματα. Τι να φαντάζομαι τα πράγματα, τους 4 μαζί. Η αριστερά ξεκίνησε με έναν Άρη και καταλήγει με έναν άλλο Άρη. Τον Άρη του Βελουχιώτη μου λέτε. Βέβαια, ποιο λέω. Και το συγκρίνει με τον Άρη Βελουχιώτοπουλο. Και ο πρώτος Άρης. Και ο δεύτερος Άρης. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Κοινά δεν μπορεί να καταλάβεις πόσο κοινά χαρακτηριστικά έχει ο Άρης και ο Άρης. Έχει μουστάκι ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Εντάξει, τους χωρίζουν τα γένια. Αλλά είχαν και 2 τακτένια. Τι τους χωρίζουνε, δεν κατάλαβα. Άσε Σοφία, δεν χρειάζεται να μάθεις. Όχι τώρα, αυτός ο σχετισμός. Άρης δεν ήταν ο πρώτος του Θεός, ο ήρωάς τους. Ήταν. Ο Άρης. Τώρα ο καινούριος Άρης έρχεται και τα σαπεδώνει όλα. Τι συγγνώμη τώρα. Από Άρη σε Άρη. Στο γραφείο ο κύριος Πολάκης θα έχει από εδώ τον Άρη Βελουχιώτη και από εκεί τον Άρη Πιλιοτόπουλο. Δείτε το εικόνα αυτό. Δεν πηγαίνει, δεν πάει. Δεν τρέχει. Την πετσέτα. Και ευτυχώς. Και το μουστάκι. Ευτυχώς που τον κέρδισε επικοινωνία. Πάλι καλά.
Γιατί αν τον κέρδιζε. Αχ, Παναγία. Εάν τον κέρδιζε η Εκκλησία και γινότανε παπάς. Ω, τρέχανε το προσφωνήσεις. Μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Τώρα πιάσετε... Κοίταξε. Ναι. Έχουν μία γοητεία πάντως. Τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πιο κοντά στη φύση του, αυτό που λέμε η φύση, έτσι, η χαριτωμένη παρουσία, η φύση, πώς το πω, γιατί είναι ευγενείς και όλοι ευγενείς έχουν μία παρουσία με του πολέμαρχου, είναι τελείως διαφορετικά, γιατί ο Άρης μπορούσε να υπηρετήσει αυτό το οποίο η φύση του έχει δώσει, ενώ ο άλλος, όπως και τον κάνεις έτσι πως τον βλέπεις, δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό το οποίο, να, ο Θανάσης. Τι είπε ο Θανάσης? Ο Θανάσης, έτσι τον λέγανε και τον λέγανε Άρη, Θανάσης. Θανάσης Κλάρα. Ναι. Ο αδερφός του, ο Μπάβης ο Κλάρα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο σπουδαιότερος αρχογράφος της δεξιάς, στη Βραδινή. Και ο ένας μας βγήκε έτσι, ο άλλος μας βγήκε κανονικός. Καλά, να σας πω κάτι. Μπορεί να μας προλάβουν και τα γεγονότα. Γιατί εχθές το βράδυ, λέει, κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ και κάποιοι από την ομάδα του κυρίου Τσίπρα συναντήθηκαν για να δουν, λέει, την επόμενη κίνηση που θα κάνουν μαζί. Για να ενωθεί, λέει, όλο αυτό που σημαίνει κέντρο-αριστερά και όλο αυτό που οδηγεί στο ΠΑΣΟΚ το νέο. Και εγώ στενοχωριέμαι, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ, κυρία Σοφία, το καλοδέχομαι. Το καλοδέχεστε. Βέβαια. Δηλαδή θα έχουμε και Ανδρουλάκη, θα έχουμε και Κασολάκη και θα έχουμε και κέντρο αριστερά. Θα έχουμε, μπορεί να έχουμε έναν και να τα βρούνε κάτω από τον έναν. Όχι, αυτή δεν είναι μαζί. Μέσα. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα αναγκαστούν εκ των πραγμάτων. Δεν είναι μέσα. Και αν αυτό γίνει, κυρία Σοφία, που το βλέπω πιθανό, προϊόντος του χρόνου, προϊόντος του χρόνου, τότε βλέπω και τον Εμμύρη της Νέας Δημοκρατίας να κοιτάζει λίγο προς τα δεξιά και να πει, παιδιά, εμείς τι κάνουμε. Και τότε θα πάρει. Τότε, μέχρι να φτάσουμε εκεί στον Εμμύρη και στα δεξιά του Εμμύρη. Αλλά καιρό στα λάχανα, καιρό στα παραπούλια. Τι λέτε, να γίνεται, να ενεργοποιηθούν άμεσα? Δεν ξέρω, θα είναι άμεσα ή λιγότερο άμεσα. Εκεί θα πάει το πράγμα. Γιατί αν μετά τις εκλογές καταλάβουν τα μπουμπούκια της από την πλευρά, δεν την κάνουμε άγωνη γραμμή. Ελάτε εδώ, πάμε μαζί έτσι. Βρούνε ένα σχήμα, δεν ξέρω πώς θα το βρούνε. Τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αλλάζουν, παίρνουν άλλη χρειά.